ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη. Έχετε δίκιο, έτσι όπως το χαρακτηρίσατε στην αρχή, ότι περίπου πριν από 3 εβδομάδες πραγματικά ήμασταν σε συνθήκες πολέμου. Το νοσοκομείο βρισκόταν σε μια πόλεμη κατάσταση. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς πώς να προχωρήσει με αυτή την εισρωή ασθενών COVID στα νοσοκομεία. Δεν γνωρίζαμε αν έχουμε αρκετό εξοπλισμό και ακόμη και αρκετούς γιατρούς για να μπορέσουμε να καλύψουμε την κατάσταση. Ο κόσμος στους δρόμους ήταν φοβισμένος. Μόλις άρχισε να λαμβάνει πληροφορίες και να βλέπει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Και τότε που και εμένα μου ζητήθηκε, πέραν της ειδικότητάς μου, να έρθω και να συνδράμω στο Mount Sinai, το νοσοκομείο που βρίσκεται στην περιοχή του Queens, κοντά στην είναι Αστόρια. Ένα νοσοκομείο που ουσιαστικά έχει πάνω από το 90% των ασθενών που πάσχουν από κορονοϊό, που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, σωστά? Δυστυχώς η όλη περιοχή του Queens, αυτό το προάστιο της Νέας Υόρκης, νομίζω ότι κατέχει περίπου το 35% όλων των περιπτώσεων COVID στη Νέα Υόρκη. Οπότε ήταν το επίκεντρο του επικέντρου ουσιαστικά. Mm-hmm. Άρα, σε ένα νοσοκομείο που έχει αυτή την πληθώρα των περιστατικών, είστε μία ογκολόγος και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ασθενείς με νεοπλασίες είναι στις ευπαθείς ομάδες, πόσο μάλλον όταν δίνουν μια πραγματική μάχη με αυτήν την νόσο. Ποια είναι η εικόνα στην ελληνική ομογένεια? Γνωρίζω ότι στο δικό σας νοσοκομείο νοσηλεύονται και αρκετοί Έλληνες της ομογένειας, σωστά? Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων 3 με 4 εβδομάδων υπήρξαν πάρα πολλοί Έλληνες ασθενείς οι οποίοι χρειάστηκαν να εισαχθούν για νοσηλεία και δυστυχώς κάποιοι ήταν και λίγο πιο σοβαρά ασθενείς. Ελάχιστοι όμως δεν τα κατάφεραν. Η πλειοψηφία των Ελλήνων ασθενών, οφείλω να πω ότι τα πήγε πολύ καλά. Και μιλάμε κυρίως για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, κατά μέσο όρο άνω των 75 ετών, με υποκείμενα νοσήματα. Είστε λοιπόν στο επίκεντρο αυτής της επιδημίας στη Νέα Υόρκη. Καταρχήν θα σας ρωτήσω κάτι που αφορά εσάς. Εσείς ως γιατρός που βρίσκεστε εκεί στην καρδιά αυτής της πανδημίας, έχετε τρομάξει, νιώθετε μια μεγαλύτερη ανησυχία, έχετε σκεφτεί ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά δοκιμάζετε και τις δικές σας αντοχές, τις προσωπικές σας αντοχές? Είμαι γιατρός, αλλά πάνω απ' όλα είμαι και άνθρωπος. Και οπότε θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο όλοι μας σε κάτι το άγνωστο, όταν το αντιμετωπίζουμε, να έχουμε και το φόβο και την ανησυχία και το άγχος του αγνώστου. Ιδίως όταν έχουμε δει ότι αυτό το άγνωστο, αυτός ο ιός είναι τόσο νοσογόνος και διαδίδεται, μεταδίδεται τόσο εύκολα. Και πολλές φορές οι άνθρωποι είναι ασυμπτωματικοί και συνεχίζουν να μολύνουν και να άλλους συνανθρώπους τους. Οπότε στην αρχή ιδίως ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένη και φοβισμένη, γιατί έχω και οικογένεια πίσω στο σπίτι. Οπότε θέλω να βεβαιωθώ όχι μόνο για τη δική μου ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια της οικογένειάς μου, ώστε να μην τα φέρω τίποτα πίσω. Όταν δεν υπήρχε στην αρχή πλάνο, όλα ήταν λίγο πιο χαοτικά, λίγο πιο δύσκολα, γιατί αλλάζαμε πρωτόκολλο περίπου κάθε 12 με 24 ώρες. Και αναγκαζόμασταν να χρησιμοποιήσουμε και μέρη του νοσοκομείου τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν για νοσηλεία πριν, όπως τα χειρουργεία ή οι περιοχές ανάνυψης. Επίσης, αναγκαστήκαμε στην κλινική που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το νοσοκομείο να χρησιμοποιήσουμε και τα εξωτερικά ιατρεία. Απλά για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το χώρο και τη δυνατότητά μας περίπου κατά 50%. Εσείς βιώσατε αυτή την εμπειρία που έχει συμβεί στην Ιταλία αλλά και την Ισπανία, γιατροί να ουσιαστικά να λαμβάνετε την πρωτοβουλία για το ποιος πρέπει να μπει σε έναν αναπνευστήρα ανάλογα με την ηλικία του? Το βιώσαμε λίγο διαφορετικά εδώ στη Νέα Υόρκη και μου έχει ξαναγίνει η ερώτηση και απλά θέλω να το διευκρινίσω πώς είναι ακριβώς τα πράγματα στη δική μας περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπουμε ιδιαίτερα ασθενείς, μεγαλύτερους ασθενείς ή που κλινικά δεν τα πάνε πολύ καλά, πάντα πρέπει να μπούμε στη συζήτηση αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διασωλήνωση ή όχι. Η λεγόμενη διαλογή, όπως έχω ακούσει να χαρακτηρίζεται και σε άλλες περιοχές. Στη δική μας περίπτωση, η διαλογή γινόταν με διαφορετικά κριτήρια. Δεν ήταν γιατί δεν είχαμε τον αναπνευστήρα. Δεν είχαμε να τους βάλουμε σε αναπνευστήρα. Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε θέμα να μην υπάρχει να μην το έχουμε στην ευχέρειά μας. Η ερώτηση ήταν αν αυτοί οι ασθενείς, ακόμη και αν τους προσφέρουμε τη διασωλήνωση, αν αυτό θα αλλάξει κάτι στην κατάστασή τους, αν θα αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσής τους. Και δυστυχώς, όταν κάποιοι έχουν και υποκείμενα νοσήματα και είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, όσως ίσως να σας πούνε και οι υπόλοιποι ειδικοί πνευμονολόγοι μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποσωληνωθούν. Και να πούνε. Δυστυχώς, κανείς ακριβώς δεν ξέρει πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι στην ανθρώπινη φύση να θέλουμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με αισιοδοξία και να τα ξεπερνούμε όσο περισσότερο γνωρίζουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
Δεν νομίζω ότι θα γίνει γρήγορα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, ξέρετε, πολύ άνετα, γιατί ο κόσμος έχει μουδιάσει. Είναι ακόμη κάτω από το σοκ. Είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει, όπως η συμπεριφορά της ασθένειας, τι μπορεί να προσέξει. Mm-hmm. Ακολουθούν οδηγίες πλέον, γιατί έχουν δει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Αλλά δεν υπάρχει μαγική συνταγή για το πώς μπορούμε να ξαναπάμε στη ρουτίνα, ιδίως στη ρουτίνα που συνηθίζαμε να έχουμε εδώ στη Νέα Υόρκη. Να είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και όλοι να βρίσκονται στους δρόμους και να υπάρχει σημαντικός συγχρονισμός. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω να ρωτήσω εσάς κάτι έτσι πολύ προσωπικό. Αν σας λέγανε 2 ημέρες πριν συμβεί αυτό στον υπόλοιπο κόσμο, ότι κάποια στιγμή η Νέα Υόρκη, αλλά και η κάθε Νέα Υόρκη, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία lockdown. Φαντάζομαι θα πιστεύατε ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας από αυτά που έχουμε δει από κορυφαίους Αμερικανούς σκηνοθέτες που συνήθως έχουν ως επίκεντρο και τη Νέα Υόρκη. Πραγματικά αυτό θα πίστευα, δεν θα το πίστευα. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, άμα κάποιος μου το έλεγε αυτό νωρίτερα, θα φρόντιζα να βάλω την κόρη μου σε αεροπλάνα για να τη στείλω στον παππού και στη γιαγιά στην Ελλάδα. Φαντάζομαι αυτό μας θυμίζει λίγο και την ημέρα ανεξαρτησίας στην ταινία του Spielberg που βλέπαμε τη Νέα Υόρκη να ερημώνει και τα άγρια ζώα να κάνουν την εμφάνιση στους δρόμους. Το είδαμε και αυτό. Επειδή βρίσκεσαι στο επίκεντρο και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές ερευνητικές ομάδες, πόσο κοντά είναι η αμερικανική επιστημονική κοινότητα στη δημιουργία ενός εμβολίου ή ενός συσκευάσματος που θα μπορούσε να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο? Είστε και σε ένα νοσοκομείο που έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Η αλήθεια είναι ότι το Mount Sinai είναι το μεγαλύτερο σύστημα υγείας στη Νέα Υόρκη. Έχουμε 8 νοσοκομεία. Το κεντρικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει το τεστ των αντισωμάτων και έχει πάρει την έγκριση από τον FDA ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει και τις τεχνικές με το πλάσμα ανάρρωσης και όλα τα πρωτόκολλα που τρέχουν με άλλες πιθανές θεραπείες. Σε σχέση με το εμβόλιο που με ρωτήσατε, νομίζω ότι και πολλοί άλλοι επιστήμονες και συνάδελφοι που ίσως να έχετε πάρει συνέντευξη μέχρι στιγμής να έχουν αναφέρει ότι για να υπάρξει η δημιουργία ενός ασφαλούς εμβολίου και το οποίο να είναι διαθέσιμο στο γενικό πληθυσμό, είμαστε περίπου 1 με 1,5 χρόνο μακριά. Να σας πω ότι οι πιο μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες αυτή τη στιγμή παράλληλα εργάζονται και προσπαθούν να αναπτύξουν εμβόλια. Στα μέσα Απριλίου, η Sanofi με την GlaxoSmithKline, που είναι 2 γίγαντες στην παραγωγή εμβολίων, αποφάσισαν ότι θα συνδυάσουν τις δυνάμεις τους, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, η κάθε μία εταιρεία με την τεχνογνωσία της, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα εμβόλιο ασφαλές, ως το δυνατόν πιο γρήγορα. Και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. 2 μεγάλες εταιρείες που είναι κυρίως ανταγωνιστικές να έρχονται μαζί για να δημιουργήσουν ένα εμβόλιο. Θέλω Γιατί να...